το Γιάννη το Πόλια που με νύχια και με δόντια προσπαθεί να κρατηθεί δίπλα σε μια μοτοσκλέτα που έχει τα διπλάσια κυβικά και πολύ περισσότερες μετατροπές. Μια νορμάλια κατοχή. Ζήρα το Γιάννη ο Πόλια προσπαθεί να ακολουθήσει μια racing των 250 κυβικών εκατοστών. Υπέροχα βαμμένη τα χρώματα της εποχής. Ο Παργινός ανασυντάσσει τις δυνάμεις του και αρχίζει να πλησιάζει και πάλι το τέταρτη θέση, καθώς απέναντι βλέπουμε τον Δημήτρη Καρακώστα που έχει πλέον αρκετή απόσταση από τον Αβραμόπουλο, τον Αντώνη Αβραμόπουλο. Έχει κάνει μια διαφορά στην κορυφή, το νούμερο 42, ο Ανδρέας Ολεφέρης, η δεύτερη θέση του Γιώργος ο Κίτσος, τρίτος ο Συφνέος, ο οποίος τώρα έκανε αυτή τη διαφορά από τον διώκτη του, τον Λαμπροτσόκο. Μούκνο ο Κίτσος έχει γυρίσει το 59, έχει σπάσει το φράγμα του λεπτού, αλλά είναι 2,6 δευτερόλεπτα πίσω από το πρωτοπόρο Λεφέρ. Όλοι αναβάτουν. Συμφνέως και ο Τσόκος είναι στο 1-0-0, ενώ ο Τότσικας γυρίζει στο 1-2 μαζί με τον Παργινό. Με τη σειρά του Αβραμόπουλος γυρίζει στο 1-3. Ο Παργινός πιέζει πολύ τώρα, ο Τότσικα επιτίθεται σε αυτή τη φοβερή μάχη για την τέταρτη θέση. Ο Αβραμόπουλος είναι στην έκτη θέση και πρώτη του κατηγορία 125. Δεύτερο του 125 είναι τώρα ο Δημήτρης Καρακώστας. Και πάλι μάχη εδώ, ο Τσόκος αρχίζει να πιέζει πολύ το μάχη του Συφνέου. Ο Κίτσος όμως αρχίζει να γράφει ένα εκπληκτικό χειρολόγιο και να πλησιάζει συνεχώς τον πρωτοπόρο Ανδρέα Λεφέρ. Βασίλης Ρούσης εδώ, κίτρινη πράσινη της έτσι, μοναχικό αγώνα, καθώς ο Κόλλιας, κοιτάξτε με το νούμερο 19, πιέζει τον Τάσο Αναστασία.